Το Σάββατο θα εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντε για το βάναυσο ξυλοδαρμό του 49χρονου Ελληνοκαναδού στο Εράκλειο, υπόθεση που έκανε αίσθηση στο Πανελίνιο στα μέσα του περασμένου Ιουλίου. <Και> Τα δύο άτομα, 31 και 32 ετών, ο ένα από χωριό του Μιλοποτάμου και ο άλλο από περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, μετά από 1,5 περίπου μήνα από το αιματηρό περιστατικό που είχε ω κατάληξη το σοβαρότατο τραυματισμό του 49χρονου, μετά από ένταλμα σύλληψη που είχε σε βάρο του εκδοθεί, χθε παραδόθηκαν και συνελήφθησαν. Ενώ σήμερα ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Θεωρώ λάθο λοιπόν το γεγονό ότι σήμερα έρχονται κάπω καθυστερημένα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ε, Αυτή η παιδιάστικη μετεφηβική του ανοησία, ελπίζω να μην του βλάψει στην περαιτέρω μεταχείρισή του. Ε, αυτό ε, εντοπίζω το, το μόνο για μένα σοβαρό σημείο και λάθο σημείο είναι αυτό. Οι κατηγορίε που αντιμετωπίζουν είναι απόπειρα ανθρωποκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, με το συνήγορο υπεράσπιση του να αναφέρει. Πω τα πραγματικά περιστατικά φαίνεται να δείχνουν πω η εμπλοκή των δύο δεν ήταν στο βαθμό που περιγράφεται δεν έχει τη διάσταση υπόθεση αυτή η οποία έχει δοθεί. Θα μπορούσε αυτή η υπόθεση να έχει εκτονωθεί στα πλαίσια μια πλημεληματική δίωξη, μια επικίνδυνη σωματική βλάβη σε τελευταία ανάλυση, εάν είχε εγκλωβιστεί στα πλαίσια μια αυτόφορη διαδικασία. Ο συνήγορο υπεράσπιση των δύο, σε δηλώσει του, έκανε λόγο και για εμπλοκή κι άλλων ατόμων στην υπόθεση, τα οποία δεν φαίνεται να έχουν ταυτοποιηθεί και τα οποία, όπω εξήγησε, ίσω να έχουν ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή από του συνηθέντε. Θα είναι πολύ άδικο το λέω μια γενική παρατήρηση, θα είναι πάρα πολύ άδικο, εάν πράγματι εμπλέκονται κάποιοι άλλοι και ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό, θα είναι πολύ άδικο ε, να πέφτει αυτή τη στιγμή το βάρος σε αυτούς τους δύο νεαρούς ε, και να ε, εκφεύγουν τις ε, όλες ε, σύλληψεις και εκτίμηση του συμβάντος κάποια άλλα άτομα με μεγαλύτερη ύψη ή μεγαλύτερη δράση στη, και συμμετοχή στην πρόκληση του όλου συμβάντος. Το αιματηρό περιστατικό είχε σημειωθεί τα ξημερώματα 16 η Ιουλίου σε νυχτερινό μαγαζί στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου ο 49χρονο Ελληνοκαναδό, ο οποίο έκανε διακοπέ στον τόπο καταγωγή του με την οικογένειά του, δέχθηκε την επίθεση. Είμαστε κατά τη βία. Εννοείται ότι λυπάμαι για αυτόν τον άνθρωπο, για ό,τι έπαθε. Δεν ξέρω κανένα ούτε αυτόν τον άνθρωπο. Και εγώ μετά είδα στι ειδήσει τα υπόλοιπα, γιατί εγώ ήμουν μέσα, δεν βγήκα καθόλου έξω. Όπω προέκυψε, στο επίκεντρο του καυγά βρέθηκε το κάψιμο στο χέρι του 49χρονου, με κάφτρα από τσιγάρο ενό από τους του θαμώνε του καταστήματο. Αυτό φάνηκε να αποτέλεσε την αρχή του καυγά, με τον 49χρονο και άλλα μέλη τη οικογένειά του να πέφτουν θύματα μια επίθεση που οδήγησε όχι μόνο στα επίγοντα του νοσοκομείου, αλλά και στο χειρουργείο, αφού ο 49 χρονος έφερε σοβαρότατε κρανιοεγκεφαλικέ κακώσει, είχε επικίνδυνο τραύμα στο μάτι και για μέρε η κατάστασή του θεωρούνταν ιδιαιτέρω κρίσιμη. Αυτό που θυμάμαι για το ξαναλέω είναι ότι δύο-τρει φορέ του είπανε τα παιδιά αυτά που δεν γνωρίζω κανένα εγώ, ούτε τον Ελληνοκαναδό που λένε ούτε τα παιδιά, Φίλε εντάξει τον κάψανε με ένα τσιγάρο κατά λάθο, δύο-τρει φορέ του είπανε συγγνώμη και απλά του προκαλέσανε.